Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, το όλο πρόβλημα στο οποίο η Ελλάδα έχει περιπέσει ξεκινάει και έχει μια ιστορία. Όλα τα μέτρα που παίρνουν εις βάρος μας οι πολιτικοί δεν είναι σημερινά. Όλα τα οικονομικά, όλες οι διαρθρωτικές αλλαγές, όλα αυτά που επαγγέλλονται σήμερα, κάποτε μιλάγανε για εξευρωπαϊσμός μας, να γίνουμε Ευρωπαίοι. Να το, τώρα μας κάνουν Ευρωπαίους. Γιατί το λέω αυτό? Διότι το σημερινό κατάντημα που έχουμε δεν οφείλεται στο δούνο του, ούτε στη σημερινή κυβέρνηση που είναι υπάλληλοι, και όσοι θα είναι από εδώ και πέρα θα είναι υπάλληλοι της Ευρώπης. Αλλά οφείλεται στη συνθήκη του Μάστριχ, στη συνθήκη της Λισαβόνας, στη συνθήκη του Άμστερνταμ, και η κάρτα του πολίτη είναι στη συνθήκη του Σέγγεν. Ήρθε η ώρα που όταν μας βάλανε Καραμαλίδες, Παπανδρέιδες και όλοι αυτοί όταν μας βάζανε μέσα στην Ευρώπη και γινόμασταν μέλη της ΕΟΠ, τότε φωνάζαμε και γράφαμε «Βάλτε όρους στη Βασίλισσα». Βασίλισσα είναι η Ευρώπη. «Βάλτε όρους». Μας βάλανε χωρίς όρους. Και τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να τα εφαρμόσουμε. Διαβάστε τις συνθήκες, θα δείτε ότι μέσα εκεί γράφει ότι το 67ο έτος της ηλικίας θα είναι το έτος συνταξιοδοτήσεως όλων των μελών κρατών της Ευρώπης. Δεν είναι μόνο για την Ελλάδα. Ο κατώτατος μισθός θα πάει στα 300-400 ευρώ. Το έχουν προβλέψει στις συνθήκες. Τώρα ήρθε η ώρα να τα εφαρμόσουμε. Αυτό κάνουμε. Και εμείς θέλαμε την Ευρώπη, αλλά η Ευρώπη δεν τις βάλαμε όρους. Δεν τις βάλαμε της Ευρώπης. Και τώρα να τα δεινά της Ευρώπης. Και έρχεται και η συνέχεια. Γιατί έρχεται η συνέχεια? Ακούω τις θεολόγους και έχουμε τώρα θεολόγους. Πού είστε οι θεολόγοι, πού ήσασταν? Όταν στην Ευρώπη ψηφιζότανε το Σύνταγμα και έλεγε τότε μέσα στην Ευρώπη το Σύνταγμα ότι τι έλεγε? Βγάλαν τον Χριστό. Πουθενά μες στο Σύνταγμα το Ευρωπαϊκό δεν υπάρχει λέξη, δεν υπάρχει λέξη Χριστός, Χριστιανισμός, Εκκλησία. Άρα λοιπόν αυτό το Σύνταγμα της Ευρώπης δεν το προβλέπει σε καμία χώρα ευρωπαϊκή. Σε λίγο δεν θα διδάσκονται θρησκευτικά. Τέρμα! Αυτό είναι. Δεν φωνάξατε τότε, θα τα λουστείτε τώρα, θεολόγοι. Αυτό πάθαμε, θεολόγος είμαι και εγώ. Αλλά ήμουν μαζί με εκείνους τους θεολόγους, γιατί υπήρχαν εξαιρέσεις τότε που φώναξαν. Αλλά και συνεχίζουν να φωνάζουν. Η πλειοψηφία όμως δεν ξεσηκώθηκε τότε των θεολόγων. Ούτε οι αρχιερείς. Μίλαγα τότε με αρχιερέα και μου έλεγε, λέω, ξεσηκωθείτε γιατί θα είναι αργά όταν εμφαρμοστούν. Και τότε μου κρατάγανε την πατερίτσα και ξέρετε τι μου απάντησε αρχιερέας? Μου είπε, ξέρεις τι σημαίνει μουλατσιώτη πατερίτσα? Ρίχνουμε κυβερνήσεις. Ρίξτε τώρα, μπορεί. Σε λίγο θα γίνει χωρισμός κράτους και εκκλησίας και τότε θα δω εγώ και θα είναι η δύναμή σας που θα αφαιρεθεί ο αστιφύλακας από δίπλα. Τότε θα δούμε την πραγματικότητα. Τελειώνουμε, αδελφοί. Τελειώνουμε και έρχομαι σε αυτό το οποίο είπε ο πατήρ Χρήστος. Πρέπει να μιλήσει η Σύνοδος. Η Σύνοδος στη Ρωσία μίλησε της Εκκλησίας της Ρωσίας και είπε στο Πούτιν, όχι στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, όχι, είπε, στην κάρτα του πολίτη.
Αυτό είτε η Ρωσική Εκκλησία και είπε πρέπει να βρείτε τον τρόπο, οι χριστιανοί που δεν θέλουν την κάρτα του πολίτη να τους εξασφαλίσετε. Εάν δεν τους εξασφαλίσετε, είπε ο Πατριάρχης με τη Σύνοδο των Ρώσων Επισκόπων, ότι θα ταχθούμε Πούτιν εναντίον σου σαν Εκκλησία. Και η Ρωσία έχει δύναμη αυτή τη στιγμή, η Ρωσική Εκκλησία. Αναμένουμε και τη δική μας Σύνοδο. Ο Μακαρίτης, ο Σεραφείμ, ο Αρχιεπίσκοπος τόλμησε και σαν Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος πήρε 2-3 αποφάσεις, μία το 93, μία το 96 και μία το 97, και είπε όχι στις ηλεκτρονικές ταυτότητες, όχι σε ό,τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί το 666. Άρα λοιπόν, αδελφοί μου, πρέπει η Εκκλησία, η ίδια η Σύνοδος να μπει μπροστά. Εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι παίζουμε το ρόλο του παπαθνέστα εντός εισαγωγικών. Δεν έχουμε καμία σύγκριση ούτε μπορούμε να την κάνουμε. Προσπαθούμε να ξεσηκώσουμε. Για να πάρουν απόφαση όμως οι ιεράρχες, δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε τη σιωπή σαν Εκκλησία πάνω στο θέμα που οι πιστοί, οι ιερείς, τα μοναστήρια, ο λαός ανησυχεί. Αισθανόμαστε απροστάτευτοι. Αισθανόμαστε ως πρόβατα μη έχοντα πειμένα. Θέλουμε τους ιεράρχες μας μπροστά να λάβουν απόφαση. Και πρέπει να λάβουν απόφαση. Και να υψώσουν το αναστημά τους πριν είναι αργά. Διότι όταν είναι αργά, τότε, αδέλφια μου, δυστυχώς θα έχουμε χάσει τη μάχη. Και τότε θα είναι πολύ λίγοι αυτοί που θα πούν όχι στον ερχόμενο Αντίχριστο. Και γι' αυτό λέει ο Χριστός τότε, μη φοβού το μικρό πίμνιο, θα μείνουν πολύ λίγοι. Χριστού περί 666, λέτε και ζουν αλλού. Μυρίστε λέγουν περί Χριστού, μυρίστε περί Χριστού και αφήστε τον Αντίχριστο. Έτους απαντούμε και τους λέμε σε όλους αυτούς που λένε μιλάτε για τον Χριστό και αφήστε τον Αντίχριστο. Ο λόγος περί Αντιχρίστου είναι βαθιά λόγος χριστολογικός. Ο λόγος περί Αντιχρίστου, το επαναλαμβάνω, είναι βαθιά λόγος χριστοκεντρικός. Διότι μιλάμε για τον Αντίχριστο για να σώσουμε τον κόσμο να μην πλανηθεί από αυτόν, για να μείνει πιστός στον Χριστό. Διότι λένε οι Άγιοι. Οι Άγιοι, ένα λεπτό να σας αναφέρω, και όχι δεν είναι λίγους έχω γράψει εδώ. Ο Άγιος Κύριλλος Πατριάρχης Ιεροσολύμου, ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, ο Άγιος Ειρηναίος, ο Άγιος Υπόλυτος, ο Άγιος Ιερώνυμος, ο Άγιος Αυγουστίνος, ο Άγιος Βικτωρίνος, ο Γρηγόριος Ωμέγας, ο Άγιος Κεσάριος της Αρελάτης, ο Άγιος Βέδας, ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκυστος, ο Άγιος Οικουμένιος, ο Άγιος Ανδρέας, ο Άγιος Αρέθας, ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, ο Σύγχρονος Άγιος, Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, αλλά και επί των ημερών μας μίλησαν Άγιοι κληρικοί όπως ο Φλωρίνης Αυγουστίνος, ο Πατήρ Καράλαμπος Βασιλόπουλος, ο Πατήρ Ασένιος Κοπούγιας και πολλοί άλλοι Άγιοι κληρικοί, αλλά και καθηγητές πανεπιστημίου όπως ο Παναγιώτης ο Τρεμπέλας, ο Χρήστος ο Αμβρούτσος, έχουν γράψει υπομνήματα περί Αντιχρίστου και των σημείων των καιρών. Ο Ανδρέας ο Θεοδόρου, ο Μάρκος ο Σιώτης, ο Βασίλειος ο Ταμιολάκης. Όλοι αυτοί, αδελφοί μου, ερωτώ, τι μας συνιστούν? Να μελετάτε τα περί Αντιχρίστου και τα σημεία των καιρών.
γιατί το συνιστούν. Το λέγουν όλοι οι άλλοι γιατί το συνιστούν. Διότι λέγει, ποιοι θα πλανηθούν από τον Αντίχριστο, ποιοι θα πλανηθούν από τον Αντίχριστο, θα πλανηθούν, λέγουν όλοι αυτοί που σας ανέφερα, ποιοι, αυτοί που δεν μελετούν τα σημεία των καιρών και το πώς θα είναι ο Αντίχριστος. Αυτή θα είναι η πρώτη. Και ταυτόχρονα θα πλανηθούν, λέει, αυτοί οι οποίοι δεν ζουν εν Χριστώ μυστηριακή ζωή. Όποιος μόνον έχει θεωρητική γνώμη, μη μόνον θεολογική άποψη γύρω από το θέμα του Αντιχρίστου και όχι χριστοκεντρική και μυστηριακή ζωή, αυτοί θα πλανηθούν. Άρα λοιπόν, για να γλιτώσουμε από τα δίκτυα του Αντιχρίστου και να κατανοήσουμε ότι μες την κάρτα του πολίτη, στο ηλεκτρονικό φακέλωμα, στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, να κατανοήσουμε τι είναι οι διαρθρωτικές αλλαγές. Τι είναι αυτή, ξέρετε, είναι κανείς εδώ ορθοπαιδικός. Ξέρετε τι σημαίνει άρθρωση και διαρθρωτική αλλαγή, που παίρνει την άρθρωση από εδώ και τη βάζει αλλού. Παίρνει το χέρι και το βάζει στο πόδι. Παίρνει την άρθρωση από το πόδι και τη φέρνει στο χέρι, στο κεφάλι. Αλλάζει τις αρθρώσεις ενός σώματος. Και το σώμα αυτό είναι η Ελλάδα, είναι ο ελληνοορθόδοξος πολιτισμός. Και λέει θα κάνουμε διαρθρωτικές αλλαγές. Δηλαδή θα μας αλλάξουν την πίστη, το κράτος, ότι ιερό και όσιο έχουμε. Αυτό μας λένε. Ρωτήστε ορθοπαιδικούς τι σημαίνει διαρθρωτική αλλαγή στο σώμα. Άρα λοιπόν έχουμε ένα σώμα το οποίο θα αλλάξουν. Τι μας λένε, επειδή αυτά θα φαίνονται σύγχρονα, δεν θα καταλαβαίνουν ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Δεν είναι κακό να στείλω ένα email και εγώ στέλνω. Αλλά μέσα εκεί όμως δεν μένουν αυτοί στο email, το οποίο είναι κάτι το σύγχρονη αλληλοκοφία, αυτή το προχωρά. Και γι' αυτό λέει οι άλλοι όλοι αυτοί τι τονίζουν, ότι για να μπορούμε να διακρίνουμε πού κρύβεται το σατανικό, πού κρύβεται ό,τι είναι του Αντιχρίστου, θα πρέπει να έχουμε δύο πράγματα. Πρώτον, θεολογική ενημέρωση και δεύτερον, χριστιανική ζωή. Εμείς που είμαστε εδώ, πιστεύω ότι έχουμε θεολογική ενημέρωση και ξέρουμε. Ζωή δεν ξέρω αν έχουμε. Αν έχουμε εν Χριστώ ζωή και πρώτος ο ίδιος, δεν έχω. Δεν είμαι όπως με θέλει ο Κύριος. Και γι' αυτό τι πρέπει να κάνω για να σωθώ. Δεν φτάνει το κήρυγμα. Δεν φτάνει, αδέλφια μου, το να γνωρίζω παιδιά την Χριστού. Εάν μέσα στην ψυχή μου, όπως είπε ο Άγιος Σεραφείμ, δια της μετανοίας δεν εγκατασταθεί το Πνεύμα του Άγιου. Ποιοι θα διασωθούν, λέει ο Άγιος Σεραφείμ, από τον Αντίχριστο, ποιοι θα σωθούν, οι έχοντες Πνεύμα Άγιο, αυτοί θα διακρίνουν ποιος είναι ο Αντίχριστος. Έχω ένα λεπτό ακόμα και τελειώνω. Και σας λέω, η ανθρωπότητα, εγώ με στους παπάδες, όταν ήρθε ο Χριστός, τον αναγνωρίσαμε. Απαντώ, ο λαός και το ιερατείο. Εάν αναγνώρισε όταν ήρθε ο Χριστός, τον αναγνωρίσαμε, αδέλφια μου. Όχι, τον στείλαμε στο Σταυρό. Οι αρχιερείς, οι ιερείς και ο λαός κατά πλειοψηφία τον έστειλε στο Σταυρό, γιατί δεν τον αναγνώρισε. Και ρωτώ, θα αναγνωρίσουμε τον σατανά που θα κρύβεται 100%. Θα τον αναγνωρίσω, θα καταλάβω ότι αυτός ο άρχοντας που πάει να κυβερνήσει, θα καταλάβω ότι αυτός είναι ο Αντίχριστος. Δεν είναι ανόητος να πει ότι είναι ο Αντίχριστος. Και γι' αυτό λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Άγιος Οικουμένιος
και ο Άγιος Θεοφύλακτος Βουλγαρίας λένε, προσέξτε, διότι ο Αντίχριστος δεν θα κάτσει μόνο στο λαό του Σολομώντα, αλλά θα μπει και στους ναούς τους Ορθοδόξους. Θα μπει μπαίνει στις εκκλησίες μας, για να μην τον υποψιαστούμε, να μην καταλάβουμε ότι αυτός είναι ο Αντίχριστος. Δεν καταλάβαμε τον Χριστό, θα καταλάβουμε τον Αντίχριστο. Πώς θα σωθούμε, εάν λοιπόν δεν δείξουμε μετάνοια, για το Πνεύμα το Άγιο δεν μπει μέσα μας. Καλούμεθα λοιπόν και πρέπει η Εκκλησία, αλλά και ο καθένας από μόνος του, το Ιερατείο, οι Επίσκοποι, πρέπει τι, να καλέσουμε το λαό και τους εαυτούς μας εις μετάνοια. Εάν δεν το κάνουμε και δεν κατέβει το Άγιο Πνεύμα μέσα μας, κάντε όσες συγκεντρώσεις θέλετε. Να κάνουμε κι άλλες τόσες. Σας το λέω, όσες συγκεντρώσεις. Όποιος δεν έχει θεολογική γνώση και όποιος δεν έχει Πνεύμα Άγιον μέσα στη ψυχή του διαμέσου των μυστηρίων και της εφαρμογής του θελήματος του Θεού, αυτός ο άνθρωπος ας έρχεται στις συγκεντρώσεις, ας λέει τώρα δεν θα το πάρω, θα το πάρετε. Όχι. Θα το πάρετε την κάρτα του πολίτη. Όχι. Τα ίδια είπε και ο Πέτρος. Όχι Χριστέ μου, δεν σε προδίδω. Κι όμως τον πρόδωσε. Ετοιμαστείτε, εσείς που φωνάζετε όχι. Και εγώ, αν δεν έχουμε Πνεύμα Άγιον, θα είμαστε οι πρώτοι που θα προδώσουμε τον Χριστό μας. Όπερ, μη γέννητο. Δεχείτε και υπέρ της μετανοίας της δικής μου. Αμήν. Όπως πάντα ο πατήρ Εκτάριος θα παπλέσε. Στην εκδήλωση παρευρίσκεται και χαιρετίζει από το αποκαλυπτικό περιοδικό Νέξους ο Λεωνίδας ο Αποσκήτης, επίσης ο διευθυντής του περιοδικού Κήρυξη των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών, Δημήτρης Κατσούρας και Κάτσουρας, με συγχωρείτε, και χαιρετισμό μας έχει στείλει και η Εθνική Εταιρεία. Επίσης από τη Βόρεια Ελλάδα μας έχει στείλει χαιρετισμό το Πανελλαδικό Κίνημα Νεολαίας και το Φιλανθρωπικό Σωματείο, το Ορθόδοξο Σωματείο Μέγας Βασίλειος και το Κίνημα Έλληνας που εκπροσωπείται από τον Μιχάλη Δημήτριο και αναγγέλει ότι θα ετοιμάσουν τέτοια εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Την άλλη Κυριακή. Το λόγο τώρα και θα παρακαλέσω, τελειώνουμε, κάθε υπομονή, δύο είναι ακόμα σύντομοι όμως ομιλητές, χαιρετισμό θα πεφτεί. Ο πατήρ Στυλιανός, ο Μαΐς, εκπέμπει στον Ιησίων Ορθοδόξων Χριστιανών. Θα έχει το λόγο τώρα.